Είναι έντονη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο. Έρχεται για να καλύψει τις ενοχές της κυβέρνησης, λένε στην Κουμουνδούρου, Χρήστο Τσιγουρή. Καλό μεσημέρι. Η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Λίνα, είναι σφοδρότατη και σε πολύ υψηλού τόνους. Στελέχη τη Κουμουνδούρου δανείζονται για τα σχόλιά τους εκφράσεις ακόμα και από τον Ιταλικό Νότο. Μιλούν για ομερτά μέχρι τις εκλογές. Καθώς αν και η υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Τρίτου Κόμματος, συγκλώνησε τη χώρα, κανείς μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, δεν θα μπορεί να μάθει για ποιους εθνικούς λόγους παρακολουθήθηκε ο Πρόεδρος του Τρίτου Κόμματος, ο οποίος άλλωστε θα διεκδικήσει και την ψήφο του ελληνικού λαού. Σε ό,τι αφορά τι προτάσει αυτέ καθ' αυτέ, υποστηρίζουν ότι έρχονται για να καλύψει η κυβέρνηση τα ίχνη της σε αυτέ τι παράνομε πρακτικέ που, κατά την εκτίμησή του, προχώρησε με τη χρήση του Predator, του πρέδατορ και την ΕΕΠ, που για την αξιωματική αντιπολίτευση έχει το ίδιο κέντρο, και στρέκονται σε τρία σημεία. Για την ενημέρωση. Το τριμελέ όργανο που θα αποφασίζει αν θα ενημερωθεί τελικά ο πολίτη μετά από τρία χρόνια θα, στην πλειοψηφία θα είναι ο διοικητή και η εισαγγελέα τη ΕΕΠ. Αυτοί θα αποφασίζουν. Υποστηρίζουν ότι ο διοικητή τη ΕΕΠ επιπλέον θα μπορεί να επιλέγει το κακόβλο λογισμικό με το οποίο θα γίνονται οι παρακολουθήσει και ότι θα επισπεύσει σε έξι μήνε την αυτόματη διαγραφή του αρχείου των παρακολουθήσεων, όταν ο ενδιαφερόμενο θα έχει μετά από τρία χρόνια δικαίωμα Μάλιστα. να ζητήσει ενημέρωση.